Στιγμή, ένα λεπτό, εντάξει. Είναι πολύ εύκολο, κυρία Μπακογιάννη, να τάσετε κανείς κατά της αύξησης των φόρων, της φορολογίας. Και είναι εύκολο γιατί κανείς δεν διαφωνεί. Κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει. Όλοι οι φόροι, ανεξαιρέτως, αποτελούν στρέβλωση της αγοράς, δίνουν λάθος κίνητρα και εν δυνάμει οδηγούν σε θεσιακά αποτελέσματα. Κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει σε αυτό. Ακούω όλη την αντιπολίτευση και την αξιωματική αλλά και την υπόλοιπη να καταγγέλει σήμερα τα νέα φορολογικά μέτρα. Ειδικά στην Ελλάδα, είμαστε οι πρώτοι που θα το πούμε. Ειδικά στην Ελλάδα, όπου η φορολογική βάση παραμένει μικρή και όπου οι έμεσοι φόροι είναι πάνω ως μερίδιο του ΑΕΠ. Είναι πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυβέρνηση όμως έχει τόσο την υποχρέωση όσο και την ευθύνη να διατηρήσει τη δημοσιονομική ισορροπία, να αποκαταστήσει την αξιοπιστία που θα της επιτρέψει να βγει ξανά στις αγορές γρήγορα, μία ώρα αρχίτερα, και να μην επαναλάβει τα λάθη, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, να μην επαναλάβει τα λάθη της αξιωματικής αντιπολίτευσης όλα τα προηγούμενα χρόνια. Θυμίζω, 2005, ελληματικός προϋπολογισμός, 3,8 δις. Τελικό αποτέλεσμα, έλλειμμα 6,1 δις. 2007, ελληματικός προϋπολογισμός, 4,2 δις. Τελικό αποτέλεσμα, έλλειμμα 6,6 δις. 2008, ελληματικός προϋπολογισμός, 3,5 δις. Τελικό αποτέλεσμα, έλλειμμα 10 δις. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που είμαστε σήμερα. Αυτό η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα το επαναλάβει. Έχει λοιπόν δύο επιλογές. Η πρώτη επιλογή, προκειμένου να διατηρήσει τη δημοσιονομική ισορροπία, είναι να μειώσει τους φόρους. Είναι αυτό που θέλει ακριβώς η αξιωματική αντιπολίτευση. Μειώνοντας όμως τους φόρους, αποδομεί παραπάνω το κοινωνικό κράτος, ένα κοινωνικό κράτος που σήμερα είναι ήδη βαθιά τραυματισμένο μετά από μια πενταετία μεγάλης ύφεσης, και αυξάνει τις κοινωνικές ανισότητες. Ο άλλος δρόμος είναι η διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας με ενίσχυση, πάτωμα αν θέλετε, στη μείωση των δαπανών και ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Με κοινωνική δικαιοσύνη δηλαδή. Και αυτός είναι ο δρόμος που επιλέγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ.